κάποια χρόνια πριν από τη δική μας αποστολή, είχε πάει ο Μωραϊτέλης μαζί με τον Τζορτζάτο και είχαν βρει αυτούς τους Αμερικανούς τα πτώματα και τους είχαν βγάλει έξω. Και μου είπανε, μετά τους ξαναβάλανε πάλι μέσα, και αυτό βέβαια το μου είπανε, είδα φωτογραφίες, αλλιώς δεν θα το πίστευα ή δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τους ξαναβάλανε πάλι μέσα γιατί τους ζητήσανε ευθύνες, γιατί ασχοληθήκανε και ποιοι είναι αυτοί και είχαν σοβαρό πρόβλημα με τα λιμεναρχείο. Και προκειμένου να τρέχουν με δικαστήρια και με λιμεναρχεία, τους ξαναβάλανε πάλι μέσα στο πηγάδι. Στο λιμανάκι της Βουλιαγμένης, δηλαδή το θαλασσινό μέρος, καμία σχέση με τη λίμνη της Βουλιαγμένης, με τον Νίκο τον Καρδελιά λοιπόν και έναν Γάλλο που λέγονταν Πιέρ και εγώ, βουτάμε το 64 πρέπει να ήταν, στο πηγάδι. Το πηγάδι, το βάθος του είναι το ίδιο, όμως η διάμετρος του ήταν πολύ πιο μικρή, πολύ πιο μικρή. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε τι κάνει η θάλασσα που γλύφει μονίμως αυτό το πράγμα. Το ανοίγει. Υπήρχε ένα άνοιγμα που ήταν όσο μια, όπως λέω πάντα, 26 ίντσες μια τηλεόραση. Έτσι, ένα πράγμα. Μια μικρή τρύπα που δεν μπορούσε να περάσει άνθρωπος, έπρεπε να κάνει προσπάθεια να μπει μέσα. Όταν είχαμε κάποιον ο οποίος ήταν καινούριος, κάναμε ότι μας τραβάει και πηγαίναμε και κολλάγαμε πάνω στην τρύπα και γινόταν έτσι μια ψευτοταραχή. Κολλάγαμε και κλείναμε τη ροή του νερού και ένιωθες όλο το βάκουμ, το τράβημα του νερού. Η επιχείρηση διήρκησε περίπου 3 μήνες, Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους το 2007. Και αυτοί που ήταν, που εμπλακήκαμε σε αυτή την ιστορία ήταν ο Λιώσης ο Θανάσης, ο Μάκης ο Θέμελης και ο Βιβυλάκης ο Ζαχαρίας. Όλοι αυτοί ήταν πρώην βατραχάνθρωποι και παλέμαχοι βατραχάνθρωποι και με καταδύσεις, εκπαιδευτές. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Δεν ήταν πεπειραμένοι όλοι, δεν ήταν, ναι. Δεν ήταν απλοί αυτοδίτες. Περάσαν τα χρόνια, μπορούμε να δούμε την ημερομηνία, πότε έγινε και γίνεται ένα ατύχημα. 3 Αμερικανοί από τη βάση, μια γυναίκα και 2 άντρες, ένας εκπαιδευτής δηλαδή, και με νομίζω ήταν και αδέρφια ήταν το ζευγάρι, χάθηκαν μέσα εκεί. Με παίρνουν από το λιμεναρχείο και μου λένε έτσι και έτσι τι γνωρίζεις. Λέω τι τη γνωρίζω. Πριν 15 μέρες έκανα ένα βίντεο εγώ εκεί μέσα. Ναι, ναι. Χάθηκαν λέει οι Αμερικανοί γιατί πώς χάθηκαν. Δεν μπορεί να χάθηκαν μέσα εκεί. Πάω στο λιμεναρχείο και βλέπω το Λιαμί. Τον πατέρα όμως, τον Νίκο το Λιαμί, όχι τον Περικλή, σκαφανδροφόρος ο πατέρας. Τον βλέπω απ' έξω από το γραφείο. Του λέω Νικόλα τι γίνεται και εσύ εδώ. Ναι μου λέει. Τι. Βούτυξα μου λέει. Πάει, του ντρούφιξε λέει. Τι ρούφιξε, τρελάθηκα εγώ. Τι ρούφιξε. Από εκείνη την τρύπα του λέω, ποια τρύπα μου λέει, χάος είναι. Μπαίνω μέσα, ήταν Αμερικανοί και τους εξηγώ ότι αυτό το πράγμα έχω ντοκουμέντο, ότι αυτό είναι μια τρυπίτσα. Τι μου λέτε για τεράστιο. Σας το λέω έτσι και θέλω να το περιγράφετε έτσι παιδιά. Λέω εγώ θα πάω τώρα, θα κάνω μια κατάδυση, θα έχω εγώ μόνος μου τι είδα και θα έρθω να σας το πω. Πράγματι έκανα μια κατάδυση και μετά πήγα σε ένα έτσι επιτελικό τραπέζι που ήταν οι Αμερικανοί, είχαν φέρει και δίτες δικούς τους. Τους δείχνω το βίντεο, βλέπουν το πηγάδι, λένε είναι αυτό, κατεβαίνουμε κάτω, λέω δυστυχώς έγινε αυτό που παίζαμε εμείς. Φαίνεται κόλλησε ο εκπαιδευτής έτσι για να τους τρομάξει, δημιούργησε μεγαλύτερη πίεση, το νερό τόσα χρόνια έμπαινε από αυτή την τρύπα και έγλυφα από πίσω και όπως λέω η μισοτυχία. Γιατί από πίσω ήταν άνοιγμα μεγάλο, το είδες πως είναι, ου, έτσι. Και άνοιξε μια τρύπα
μεγάλη όσο είναι αυτό το άνοιγμα ήτανε. Βγάλαμε το πρώτο νεκρό και αφού βγάλαμε τη στολή και με τα κόκαλα, μας είπαν, ας πούμε, και ενημερώσαμε την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Αυτό μόνοι μας, τελείωσε αυτόβουλα. Δεν μας είχε καλέσει κανένας. Ευτυχώς είχαμε κάποιον αξιωματικό του λιμενικού και μπορέσαμε και καθαρίσαμε, αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα σοβαρό δικαστικό. Πήγαμε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, τους ενημερώσαμε, δείξανε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μιλήσαμε εκεί περισσότερο με έναν αντιπλήρχο, τον ναυτικό ακόλουθο που ήταν Ελληνοαμερικάνος. Και αυτός μας παρέμπεψε σε έναν στον αεροπορικό ακόλουθο που ήταν και αυτοδίτης. Και με αυτόν μιλάγαμε συνέχεια. Ψάχνοντας, βρήκαμε και το δεύτερο νεκρό μετά από κάποιες μέρες. Και κάποια στιγμή αυτοί τώρα μας ενημέρωσαν, αφού είχαμε βγάλει και το δεύτερο νεκρό, μας ενημέρωσαν εάν ενδιαφερόμαστε να ψάξουμε να βρούμε και τον τρίτο νεκρό και τι οικονομική απέτηση είχαμε. Εγώ βέβαια τους είπα τι οικονομική απέτηση να έχουμε. Είμαστε Έλληνες, είμαστε βατραχάνθρωποι. Κάναμε, χαθήκανε κάποιοι Αμερικανοί, ό,τι θα κάνανε και αυτοί για μας, θα κάνουμε και εμείς για αυτούς. Είναι δυνατόν να τους ζητάγαμε λεφτά? Είναι δυνατόν αυτοί να μας ζητάγανε λεφτά ποτέ? Το ίδιο θα κάναμε και εμείς. Εμείς είμαστε και Έλληνες, ένας λόγος παραπάνω, έτσι. Δεν ζητήσαμε τίποτα και κάποια στιγμή ήρθε ο αεροπορικός ακόλουθος μαζί μας στα λιμανάκια, είχαμε πάρει και μια υποβρύχια κάμερα, ρομπότ. Ψάξαμε, βρήκαμε και το τρίτο νεκρό, τη στολή με τα κόκαλα, τα βγάλαμε, έληξε και το θέμα. Τώρα βέβαια εδώ στο DNA, είναι δηλαδή κωμικοτραγικό, βρήκαν ότι αυτά τα κόκαλα ναι ανήκουν σε άνθρωπο και είναι σε άνθρωπο πάνω από 10 χρονών. Δεν μπορούσαν να βρούνε που ανήκουνε. Τα ζητάγανε οι Αμερικάνοι, δεν τα δίναμε εμείς. Και κάποια στιγμή μετά από ένα χρόνο, δηλαδή πολύ μεγάλο διάστημα, ευτυχώς τα δώσανε, έγινε DNA στην Αμερική και ανακαλύψαν ότι πράγματι ανήκανε σε αυτά τα τρία άτομα που είχαν χαθεί και είχαν πνιγεί. Βέβαια οι Αμερικάνοι ήταν σίγουροι από την αρχή ότι ήταν οι δικοί τους ανθρώποι. Και γι' αυτό και αμέσως όταν τελείωσε η επιχείρηση, μας καλέσανε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία και μας τιμήσανε. Μας δώσε μια πλακέτα, μια επιστολή, αν δεις την επιστολή, μια επιστολή η οποία πραγματικά, ας πούμε, εντάξει, είναι όλα τα λεφτά. Ναι, μπορεί να μην πήραμε τίποτα, αλλά αυτή η επιστολή. Το στόμιο του πηγαδιού βρίσκεται σε βάθος 9 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτή τη στιγμή το βυθόμετρο μας δείχνει 25 μέτρα, ενώ η κατάδυσή μας συνεχίζεται. Το σιδερένιο αυτό πλέγμα ασφαλείας έχει τοποθετηθεί πρόσφατα. Ενώ εμείς συνεχίζουμε την κατάδυση, ο Στέλιος με ένα ειδικό όργανο μετράει την ταχύτητα της ροής του νερού, που είναι και ο μεγάλος μας κίνδυνος. Με πρωτοβουλία των Αμερικανών και βοήθησε και ο Μπιστεράκης, ο Λουκάς, να είναι καλά. Και μπήκε το πλέγμα. Το πλέγμα όμως ήταν ίσα-ίσα με το άνοιγμα. Τώρα όμως είδατε ότι το άνοιγμα έχει μεγαλώσει και το πλέγμα είναι μικρότερο. Άρα μεγαλώνει. Χάθηκαν οι άνθρωποι γιατί κόλλησαν, δημιούργησαν μεγάλη αντίσταση εκεί. Δεν άντεξε το χώρισμα που χωρίζει το πηγάδι με το σπήλαιο του από πίσω, από την τρύπα, όπως έμπαινε το νερό έτσι, έκανε έτσι και το τρέχε, το τρώγε. Και όπως ήταν έτσι αυτό, δεν άντεξε, υποχώρησε και τους πήρε μέσα και χαθήκανε. Η συνέχεια της πορείας είναι άγνωστη. Οι τρεις Αμερικανοί που χάθηκαν θα μπορούσαν ίσως να μας πούν κάτι, αλλά πήραν το μυστικό μαζί τους για πάντα.